Στην πίστα που βρίσκεται λίγο έξω από τα Φίχτια την Κυριακή διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross. Οι συμμετοχές ήταν πολλές και το θέαμα μοναδικό. Είναι πάρα πολύ καλή, είναι προδιαγραφών καλών, παγκοσμίων προδιαγραφών. Θα ήθελα από τον κόσμο λίγο να αγκαλιάσει λίγο αυτό το άθλημα και να το στηρίξουν όλοι, και οι σπόνσορες και οι θεατές και οι διαγωνιζόμενοι και οι λέσκες και οι ομοσπονδίες. Χρειάζεται προπόνηση. Σκληρή πολύ. Πάρα πολύ προπόνηση. Ατομικά σας έξοδα. Είναι πολλά. Ναι, όντως. Η πίστα πώς φάνηκε? Είναι υπέροχη η πίστα. Έχω ευχαριστηθεί μέχρι ώρα και πιστεύω ότι ευχαριστώ κι άλλο. Τρέχεις το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα? Ναι, ναι, τρέχω. Φέτος άρχισα. Ήμουν φαντάρος πέρσι. Κάνω προπόνηση και προσπαθώ. Σε τι θέση είσαι τώρα? Τώρα είμαι τέταρτος. Στο Πανελλήνιο. Εδώ, στον αγώνα αυτών. Στο Πανελλήνιο φέτος, τώρα θα αρχίσω. Δεν έχω κάνει ακόμα αγώνα. Με Suzuki RM85. Κατηγορία? Junior. MX85. Πόσο καιρό τρέχεις? Ένα χρόνο. Χρειάζεται προπόνηση και δουλειά? Ναι, αρκετή. Σου αρέσει το έθιμα? Πάρα πολύ. Είμαι 11 στα 12 χρονών. Πρώτη φορά τρέχεις? Όχι, τρέχω σχεδόν ένα χρόνο. Τρέχω με RM85. Έχω αρρώστια με το άθλημα, αλλά πάνω απ' όλα το ενδιαφέρον είναι για την ασφαλή και υγιή οδήγηση των παιδιών. Δεν είναι τόσο το άθλημα, όσο να βγουν δύο καλοί οδηγοί στον δρόμο αργότερα και να μην κάνουν βλακίες στους δρόμους. Είπαμε ότι μας ενδιαφέρει ασφάλεια. Η πίστα προσφέρει μια ασφάλεια. Τα χτυπήματα μιας πίστας είναι πολύ λίγα και πολύ ελαφριά, είναι πολύ καλά ντυμένοι. Θα σας πούμε ότι ο εξοπλισμός τους είναι πιο ακριβώς από τα μηχανάκια τους. Και αυτή η ασφάλεια και η γνώση που αποκτάνε δυστυχώς δεν αποκτήεται στον δρόμο. Εύχομαι στην ηλικία που θα πάρουν το δίπλωμα και θα βγουν στον δρόμο να μην κάνουν αυτά τις πίστες στους δρόμους, αλλά μόνο για εξυπηρέτηση.
Έγινε ο δεύτερος αγώνας του Master Motocross Cup του 2010. Όλα κύλησαν φυσιολογικά. Είχαμε τις διπλάσιες, ίσως και περισσότερες συμμετοχές από τον πρώτο αγώνα. Και όλα θα κρυθούν και θα τελειώσουν στον τρίτο αγώνα που θα γίνει στο Σάββατο 28 Αυγούστου, στις 5 το απόγευμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Μυκηναίων και προσωπικά το Δήμαρχο Μυκηναίων, τον κύριο Νούντα Μαυρόγιαννη, που χάρη σε αυτόν έγινε ο σημερινός αγώνας. Και ήρθε όλος αυτός ο κόσμος στην περιοχή, είδε αυτό που είδε και θα ξαναέρθει και στον τρίτο αγώνα και στον αγώνα του κυπέλου και στον αγώνα του πρωταθλήματος που έχει η πίστα για το 2010. Μετά θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους χορηγούς μας που στήριξαν με την οικονομική τους βοήθεια τον αγώνα και θα συνεχίσουν να το στηρίζουν. Τον κόσμο σήμερα που ήρθε εδώ κοντά μας και απόλαυσε αυτό που είδε, ξέρουμε ότι είναι καλοκαίρι, ότι είναι ο κόσμος σε διακοπές, ότι είναι νεκρή περίοδος, ότι υπάρχει κρίση. Είναι μια ευκαιρία αυτά τα πράγματα να έρθουν λίγο στην επιφάνεια και στον επόμενο αγώνα να είμαστε όλοι καλύτεροι. Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι σας που είναι επίσημος χορηγός της πίστας και το παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο από το 2008 που έχουμε τη συνεργασία και θα τη συνεχίσουμε και την DRI που με τα σποτάκια του έφερε όλο αυτόν τον κόσμο σήμερα κοντά μας. Όλα κύλησαν ομαλά, δεν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα ούτε από τραυματισμό ούτε κάτι το. Ούτε ο κόσμος περίμενε ότι η πίστα είναι τώρα, έχει τέτοιες προδιαγραφές που μπορεί να φιλοξενεί τέτοιους ωραίους αγώνες. Ευελπιστούμε κάτι προβληματάκια που υπήρχαν να λυθούν μέχρι τον τρίτο αγώνα, που είναι ο τελικός και θα βγουν και τα πριμ και τα κύπελα και η τελική κατάταξη του πρωταθλήματος για το 2010. Ένα κύπελο που καθιερώθηκε και για το 2011 και για το 2013 επίσημα από την Ομοσπονδία. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι και στο σταθμό και στην τηλεόραση και στο κανάλι και στους ανθρώπους όλους που είναι εδώ και βοήθησαν και στους χορηγούς μας και τέλος πάντων σε όλο τον κόσμο που μας τίμησε σήμερα με την παρουσία του.